Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό ρεπορτάζ τις εξελίξεις σε σχέση και με την υπόθεση του βουλευτή Γρεβενών, του Ανδρέα Τουπάτση, ο οποίος πια είναι ανεξάρτητος μετά την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από το ίδιο το κόμμα. Μάλιστα, συνεχίζονται οι αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο, τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και γενικότερα της αντιπολίτευσης εγείρουν ακόμη και λόγω διαγραφής από την Εθνική Εθνοσυνέλευση του βουλευτή, καθώς, όπως λένε, υπάρχει ασυμβίβαστο σε σχέση με τις εταιρείες εκτός Ελλάδας που ο ίδιος δραστηριοποιούνταν και ήταν ιδιοκτήτης. Πάμε να δούμε με τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο τα όσα πολιτικά έτσι έχει αναταράξει η υπόθεση Πάτση. Θεόφιλε. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καταρχάς να τονίσουμε ότι η υπόθεση Ανδρέα Πάτση είναι μια αρνητική εξέλιξη που έρχεται να προσθεθεί στην καθημερινότητά μας και στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό το θέμα της υπόθεσης, το οποίο θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, το έχει αναλάβει καλά, πολύ καλά θα τολμήσω να πω, με πολλές αναγνώσεις βέβαια από τους Έλληνες πολίτες, το Αθηναϊκό Μηντιακό Κατεστημένο. Εμείς, με αφορμή την υπόθεση Πάτση, η οποία βέβαια επηρεάζει αρνητικά την πολιτική ζωή στο σύνολό της στη χώρα, μπορούμε να σταθούμε σε κάποιες προεκτάσεις ό,τι αφορά την πολιτική ζωή στη χώρα διαχρονικά. Και γιατί το λέω αυτό? Το να αναλωθούμε παρουσιάζοντας σημεία ή άξονες ή προτεραιότητες το τι συνέβη γύρω από τον Ανδρέα Πάτση, νομίζω ότι θα αδικήσουμε και τους εαυτούς μας, θα αδικήσουμε όμως και τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θέλουν ουσιαστικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα, που έχουν σχέση με την επιβίωσή τους, με την καθημερινότητά τους και όχι μόνο. Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι πολιτικές προεκτάσεις οι οποίες διαχρονικά δυστυχώς στη χώρα μας έχουν πληγεί από διάφορα γεγονότα, από διάφορα συμβάντα. Έτσι πρέπει, ας πούμε, να προσεγγίσουμε με αφορμή την εξέλιξη που είχαμε και ακούει στο όνομα Ανδρέας Πάτσης. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στη χώρα μας, θα διαπιστώσουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς, θα πρέπει να ανοίξουμε μια κουβέντα την οποία δεν τολμά να την ανοίξει το πολιτικό κατεστημένο. Τι χώρα θέλουμε, πώς θέλουμε να οικοδομήσουμε τη χώρα μας? Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε μια δημοκρατία στην Ελλάδα όταν στην Αθήνα, η πόλη πρωτεύουσα, συγκεντρώνει το 50 και πλέον της 100 του πληθυσμού αυτής της χώρας. Για ποια δημοκρατία μιλάμε? Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η πρώτη κουβέντα είναι πώς θέλουμε τις ελληνικές πόλεις, καλή ώρα πώς θέλουμε τις πόλεις στη Δυτική Μακεδονία, πώς θέλουμε την ελληνική περιφέρεια σε σχέση πάντοτε με το Μητροπολιτικό Κέντρο που ακούει στο όνομα Αθήνα και πώς θέλουμε βέβαια και τις δύο επίσης μεγάλες πόλεις που είναι η Θεσσαλονίκη και που είναι η Πάτρα. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να μπουν στην ημερήσια διάταξη και στην ατζέντα της πολιτικής μας καθημερινότητας και πόσο μάλλον αυτών που ασχολούνται και μας εκπροσωπούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είτε στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Ένα άλλο θέμα είναι πώς μπορεί η χώρα, με αφορμή όλο αυτό που ζούμε σαν μια φαρσοκομωδία, να σταθεί σε επίπεδο παγκοσμιωμένου περιβάλλοντος. Μπορεί η Ελλάδα σήμερα να έχει απαιτήσεις από ένα παγκοσμιωμένο περιβάλλον όταν, για παράδειγμα, από μόνη της, από τις πολιτικές της αποδομήτες ό,τι αφορά την παραγωγική της δομή και την ισχυρή οικονομία που μπορεί να έχει? Μπορεί, για παράδειγμα, να έχει μέλλον? Η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Καταλαβαίνει ο καθένας μας ότι δεν μπορούμε να ομιλούμε ότι μπορούμε να σταθούμε σε ένα παγκοσμιωμένο περιβάλλον το οποίο έχει πολλές και μεγάλες απαιτήσεις όταν δεν έχεις οικονομία, όταν δεν έχεις μια ισχυρή παραγωγική βάση, μια ισχυρή παραγωγική δομή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αποκτήσεις. Και αυτό αποκτιέται όταν εσύ λειτουργείς με βάση την περιφερειακότητα, δηλαδή αποκτάς περιφερειακή συνείδηση και όχι με βάση την αθηνοκεντρικότητα. Αυτό σαν δεύτερο. Και ένα τρίτο, το οποίο πρέπει να προσθέσουμε και αφορά την κάθε μια ελληνική περιφέρεια ξεχωριστά, Κωνσταντίνε, είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν μια περιφέρεια σαν τη Δυτική Μακεδονία, που είχε έναν καθαρά πρωταγωνιστικό ρόλο, είχε μια παγκόσμια έτσι πρωτοτυπία, είχε ένα παγκόσμιο μονοπόλιο που άκουγε στο όνομα ΔΕΗ, να σταθούμε λίγο σε αυτό, την παγκόσμια πρωτοτυπία και καινοτομία που έχει η Δυτική Μακεδονία σαν περιφέρεια? Έχει ένα παγκόσμιο μονοπόλιο που ακούει στο όνομα ΔΕΗ. Αυτό την Δυτική Μακεδονία, την περιφέρειά μας, την καθιστούσε πολύ ισχυρή. Τι έγινε όμως? Εμείς καταφέραμε αυτό, την παγκόσμια μοναδικότητα, να την απεμπολίσουμε και να την καταστρέψουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί λέω εμείς οι ίδιοι? Γιατί εμείς οι ίδιοι ανεχόμαστε
να γίνονται πολιτικές ευάρωνας, καλή ώρα όπως είναι η βία, πολιτικοποίηση και όχι μόνο. Άρα λοιπόν θα πρέπει, εκτός του ότι πρέπει να ανατρέξουμε, να βρούμε τι ευθύνες έχει το εδώ πολιτικό και αυτοδιοικητικό προσωπικό, θα πρέπει να δούμε και μια νοοτροπία η οποία μας έχει επεδοθεί και είναι πέρα για πέρα αρνητική, είναι ότι δεν μάθαμε να αγαπάμε τον τόπο μας, τους τόπους μας. Ανταυτού μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει στην Αθήνα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτή η στρεβλότητα μας οδηγεί πολύ εύκολα στο να βαδίζουμε σε δρόμους οι οποίοι είναι και καταστροφικοί και οπισθοδρομικοί σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Τι πρέπει να γίνει τώρα για να κουμπώσουμε και να απελευθερωθούμε από τα σύγχρονα δεσμά τα οποία δυστυχώς στην χώρα μας έχουν επιβληθεί μετά τη μεταπολίτευση. Πολλοί ακόμα έχουν μείνει στον πρώτο κύκλο της μεταπολίτευσης. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι σήμερα έπρεπε να μιλάμε για τον τρίτο κύκλο, να τον ορίσουμε κάθε 15 χρόνια, κάθε 10 θα ήταν το σωστό, για να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από τα περίφημα και πολιτικά δεσμά που έχει ο κάθε ένας κύκλος της μεταπολίτευσης ξεχωριστά, για να πούμε ότι επιτέλους μπορούμε να βρούμε δρόμους αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, απελευθερωτικούς και ουσιαστικούς ό,τι αφορά την πορεία και την προοπτική της χώρας. Τώρα, όταν αυτά τα ζητήματα εμάς μας κυριαρχούν, είναι πολύ φυσιολογικό σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να αποδομούμαστε. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, βλέποντας όλο αυτό που συμβαίνει στη χώρα, μέσα από διάφορες αρνητικές εξελίξεις. Καλή ώρα η εξέλιξη με τον Ανδρέα Πάτσι. Άμα πάμε λίγο πιο πίσω, η εξέλιξη με την εμπλοκή μας στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Άμα πάμε λίγο πιο πίσω, τα περίφημα lockdown μέσα από την πανδημία του κορονοϊού και όλα όσα ακολουθήσανε, θα πρέπει να είναι ισχυρά παραδείγματα τα οποία θα μας κάνουν πιο σοφούς, πιο υπεύθυνους, πιο δημιουργικούς και πιο παραγωγικούς. Ανταυτού τι γινόμαστε, γινόμαστε για ακόμη μια φορά πολύ ευάλωτοι στο να μας διαχειρίζονται οι εκάστοτε ταγοί της πολιτικής εξουσίας, διαχρονικά, με διαχρονικότητα, γιατί δεν θέλω να μείνω μόνο στην σημερινή κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία, η οποία βέβαια έτσι όπως λειτουργεί πραγματικά μας αφήνει όλους άφωνους, με ανοιχτό το στόμα και κυριολεκτό γι' αυτό, αλλά είναι και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία διακυβέρνησαν τη χώρα και δυστυχώς και αυτά έχουν αφήσει το αρνητικό τους αποτύπωμα. Σε όλα αυτά, άμα προσθέσουμε και το κερασάκι στην τούρτα που υπόθηκε σήμερα το πρωί διαστόματος του Υπουργού Ενέργειας του Κώστα του Σκρέκα ότι οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει το επόμενο διάστημα να μάθουν να λειτουργούν με περικοπές και να μην χρησιμοποιούν και έτσι ενεργοβόρες υπηρεσίες από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ, καταλαβαίνεις ότι αυτά είναι ένας τραγέλαχος που μόνο γέλιο προκαλεί και δεν προκαλεί καμία σοβαρότητα. Τώρα ο κύριος Κρέκας είπε πράγματι να κάνουμε λίγο οικονομία, ιδιαίτερα το διάστημα 6 με 9 που είμαστε όλοι σπίτι, αλλά απ' την άλλη θέλω να πω ότι μιλώντας, δίνοντας συνέντευξη στην Deutsche Welle, και αυτό φαίνεται ότι συζητιέται και στο Μαξίμου στην επίσκεψη Σόλτς στην Ελλάδα, έχουμε υποσχεθεί ηλεκτρική ενέργεια από τα ΑΠΕ στην Γερμανία. Θα δώσουμε γραμμή με ρεύμα μέσω Βαλκανίων στην Γερμανία που το έχει πολύ ανάγκη. Α, θα το δώσουμε και εκεί, αλλά αν δει κάποιος τις ανάγκες της χώρας, για παράδειγμα αν δείξει μια ματιά χθες πώς ήταν η διαμορφωμένη παραγωγή και τι ακριβώς ανάγκες είχε η χώρα, θα διαπιστώσει ότι εμείς εισάγαμε 1.000 μεγαβατόρες χθες, ναι, αυτό είναι η μέρα και, και εξάγαμε μόνο 4. Ναι, άρα αυτό καταλαβαίνουμε ότι εμείς έχουμε ανάγκες, αλλά πρώτα και κύρια σε άλλα βάλουμε προτεραιότητα, βάζουμε τις ανάγκες που έχει η Γερμανία και όχι η χώρα μας, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή το τι θα μας πει ο κύριος Κρέκας και το τι θα πει ο κύριος Σόλτς, ο Γερμανός Πρόεδρος, τόσο σε ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά για να επιβιώσει. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε. Τελεία. Πρέπει να μάθουμε να λέμε και όχι, γιατί αύριο έχουμε και την εθνική μας επέτειο. Έτσι, και το όχι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και η επίσκεψη του Γερμανού, του κ. Σόλτς, δεν είναι τυχαία. Έχει πολλούς και ισχυρούς συμβολισμούς. Αλλά αυτοί οι συμβολισμοί θα είχαν αξία όταν δίπλα του υπήρχε εκείνο το πολιτικό πρόσωπο που σωστά ανέφερες θα έλεγε και όχι, θα έλεγε και ναι και πάνω απ' όλα θα καταδείκνυε σε σχέση με την γερμανική πλευρά τη μορφωτική ηγεμονία που έχει διαχρονικά ο ελληνισμός. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό τριήμερο. Να είσαι καλά.